Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Inside Psychology. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα με το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον στο γραφιτσόμενο σχόλιο καθώς και στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο. Με άλλα λόγια, αν τυχόν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν συνειδητοποιήσετε πως σας τέριαξαν ακριβώς τη στιγμή που τα είδατε. Και αυτό γιατί? Γιατί η ενέργεια κάνει πάντα κύκλους. Να ενημερώσω εντωμεταξύ για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, τοξικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι σχολιάζουν κατά αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν. Λοιπόν, αγαπητοί μου, για να δούμε τι άλλο μας προέκυψε εδώ. Εδώ, μάλιστα. Okay. Μάλιστα, και θέλουμε και άλλη μία. Για να δούμε, λοιπόν, εδώ. Τι θα μας προκύψει, θέλουμε και άλλη μία. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ. Okay. Για να δούμε. Θέλουμε κι άλλη μία. Μισό λεπτό. Για να δούμε. Οπ! Έπεσαν κάτω. Μισό λεπτάκι να σηκώσω. Εδώ είμαστε, παιδιά. Θαύμα. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Τι να πω εγώ εδώ τώρα, μία εικόνα χίλιες λέξεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή σας που σας αγαπά τρομερά. Την καρδούλα του θέλει να σας την προσφέρει στο πιάτο. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και τρυφερό άτομο. Κάποιες φορές γίνεται και δειλό, επειδή φοβάται να εκδηλώνει ελεύθερα τα συναισθήματά του. Όμως όταν αγαπάει, παιδιά μου, αγαπάει για πάντα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Το 45 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 45 μέρες, μπορεί να συμβολίζει αριθμό κατοικίας ή αριθμό εργασίας, οδός τάδε, αριθμό 45. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα τι συμβολίζει το 45. Ξέρετε πώς φύγετε το στομάχι του αυτού του ανθρώπου για εσάς? Κάτι έχει συμβεί μεταξύ σας για κάποιους από εσάς. Έχει μεγάλο άγχος για εσάς αυτός εδώ ο άνθρωπος, αγαπητοί μου. Το στομάχι του κάνει σπασμούς ή μήπως τυχόν έχει οργανικό πρόβλημα με το στομάχι. Κάτι συμβαίνει, μήπως τυχόν παθαίνει δυσπεψίες, μήπως τυχόν χρειάζεται να κάνει κάποια επέμβαση λόγω άλλων προβλημάτων υγείας του στομαχιού. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός λιοντοξότης, το 36. Μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς σύμφωνα με ό,τι σας εξήγησα και για το 45. Προσπαθεί εδώ να βρει την ηρεμία του, να βρει τη γαλήνη του, να βρει τα κέντρα του. Και εδώ ζώδια του νερού αντιπροσωπεύονται καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς. Είναι άνθρωπος που προσπαθεί να ισορροπήσει καταστάσεις. Δεν του αρέσουν δηλαδή τα κραπαμπάμ ή οτιδήποτε τέτοιο. Επίσης έχει και πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο μέσα του.
Τι γίνεται, πώς φτιάχτηκαν οι πυραμίδες, πώς ήταν δυνατόν ποτέ άνθρωπος να κατασκευάσει τόσο μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, ή είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, ή μήπως υπάρχει και κάτι άλλο εκεί έξω. Ψυχισμός, ευαισθησία, θέλει να ισορροπεί όσο μπορεί, δεν είναι πάντα εφικτό. Το 48 εδώ μπορείτε να το αξιολογήσετε σύμφωνα με ό,τι σας εξήγησα, και για τα υπόλοιπα να υπενθυμίσω πως και εδώ μιλάμε για ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ. Και να είμαστε εδώ που ετοιμάζουμε ταξίδια. Εσείς μήπως έχετε κανονίσει αυτό εδώ το άτομο να έρθει προς το μέρος σας, ή εσείς να πάτε προς τα εκεί. Ταξιδάκι εδώ πέρα. Ζώδια του αέρα αντιπροσωπεύονται εδώ. Δίδυμο, ζυγός, υδροχόος, το 2, εκτός από ό,τι σας εξήγησα πριν, μπορεί να συμβολίζει και το δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου ή γενέθλια πάνω σε 2, συν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και θα είναι νύχτα όταν συμβεί αυτό το ταξίδι. Ή εσείς το οργανώνετε και το καταστρατηγείτε αυτό το ταξίδι, ότι καλύτερα να είναι νύχτα, να πω σε κάποιον να έρθει να με πάρει κτλ. Κτλ. Ή ίσως μεσολαβεί αρκετών ωρών ταξίδι, είναι τέτοια η απόσταση που πιθανότατε να ξεκινήσετε πρωί και να φτάσετε βράδυ. Ταξίδι, παιδιά μου, μετακίνηση. Έλα όμως που για κάποιο λόγο εσείς νιώθετε τα χέρια σας δεμένα και γενικώς νιώθετε δεμένοι χειροπόδαρα, σαν να είστε παγιδευμένοι, μήπως τυχόν βρίσκεστε σε κάποια άλλη κατάσταση στη ζωή σας και αυτός εδώ άνθρωπος έχει παρουσιαστεί ως μάνα εξ ουρανού και λέτε «Να, αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα». Εδώ τι να πούμε άλλο, μια εικόνα χιλιάς λέξεις, έτσι. Ζώδια του νερού και εδώ, καρκίνο, σκόρπιο, ιχθύς, το 23 το αξιολογείτε εσείς. Αχ, παιδιά μου, η καρδιά σας, θέλετε να ακούσετε την καρδιά σας. Δεν μπορείτε άλλο να κάνετε αλλιώς. Λέτε, αν είναι να σπάσει η καρδιά μου, χίλιες φορές να κάνω αυτό που θέλω. Βλέπετε εδώ τον Αρχάγγελο Ραφαήλ. Την καρδούλα σου λέει, την καρδούλα. Αυτό σας λέει, δώσε στην καρδούλα αυτό που της χρειάζεται. Μην κάνεις άλλο πως δεν τρέχει κάτι. Δώσε στην καρδούλα αυτό που λαχταράει. Ίσως έχετε κάποια και προβληματάκι με την καρδούλα σας. Μήπως αριθμίες, μήπως τυχόν πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση, ή μήπως παίρνετε φάρμακα για την καλή υγεία της καρδιάς. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα. Το 38 μπορείτε να το αξιολογήσετε εσείς. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Βρε παιδιά μου, άγχος, πω εδώ πέρα τι γίνεται. Καθώς επίσης το κόκκινο χρώμα συμβολίζει και κάτι που θα συμβεί σύντομα. Και εδώ, ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης, το 18 το αξιολογείτε εσείς, άγχος παιδιά μου. Ξέρετε κάτι όμως, όλα θα πάνε καλά. Να, ένας ήλιος ο οποίος έπεσε και κάτω και τον μάτσεψε από το πάτωμα. Να το ο ήλιος, αγαπητοί μου. Όλα θα πάνε καλά, είτε πρόκειται για τα ζητήματα υγείας, είτε πρόκειται για αισθηματικά, οικονομικά, εργασιακά, συναδελφικά, φιλικά θέματα. Όλα θα πάνε μια χαρά. Σας λούζουν οι ακτίνες του ήλιου. Εδώ αντιπροσωπεύετε το ζώδιο του Λέοντα συγκεκριμένα και κρατήστε το 1, που είναι και το πρώτο νούμερο. Ένα, νούμερο 1 που λέμε, my number one. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα που σας εξήγησα μπορεί να προέρχονται από οποιονδήποτε τομέα. Συναδελφικό, οικογενειακό, φιλικό, ερωτικό, συγγενικό. Ο καθένας από εσάς μπορεί να αξιολογήσει. Κρατήστε εδώ και θα κοιτάτε κάποια στιγμή πίσω σας και θα λέτε «Εντάξει ρε παιδί μου, okay, άξιζε η ταλαιπωρία, γιατί τελικά έφτασα εδώ». Στην υπέροχη συνειδητοποίησή μου και στην υπέροχη ολοκλήρωσή μου. Αγαπητοί μου, καταρχήν έχουμε 2 αρχαγγελούς και τον άγγελο της ισορροπίας. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, ευλογημένο. Για πάμε παρακάτω να δούμε. Τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτό, αγαπητοί μου. Για να δούμε εδώ. Οπ, μίλησε. Βιβλίο. Ή είστε κλειστό βιβλίο λόγω στρες και δεν ανοίγεστε εύκολα, ή εσείς γενικώς έχετε λαχτάρα και δίψα για γνώση και είστε βιβλιοφάγοι που λέμε.
Όμως αυτό επίσης συμβολίζει ότι έχετε και σοφία μέσα σας. Απλά κάποιες φορές δεν ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε τη σοφία που διαθέτετε. Κάποιοι από εσάς είστε γεννημένοι σοφοί. Κρατήστε το 25, εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της γης. Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος. Το αφήνω εδώ. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο είδους πληροφορίες θα μας εμφανιστούν. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε. Όπα. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Μισό. Παραλίγο, λίγο ακόμα για να δούμε. Σίγουρα θα μιλήσουν. Να το, μίλησαν. Ωραία. Για να δούμε τι μας λέει αυτό. Ημέρα, διέξοδος, ανακούφιση, αλλαγές, νέο ξεκίνημα. Ορίστε, ορίστε. Θα ανακουφιστείτε από αυτήν εδώ την κατάσταση και από αυτήν, αγαπητή μου. Θα τη βρείτε τη διέξοδο, μην ανησυχείτε. Κρατήστε το 24, ημέρα, διέξοδος, ανακούφιση, αλλαγές, νέο ξεκίνημα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το αφήνω αυτό εδώ. Για πάμε παρακάτω, αγαπητοί μου, να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλο θα μας εμφανιστεί. Όπου παραλίγο, μισό λεπτό, αγαπητοί μου, για να δούμε. Okay. Μισό. Οπα, να. Εντάξει, πέσανε. Ψωμί. Τι κάνει το ψωμί? Ήταν το πρώτο αγαθό που μπορέσαμε να κατασκευάσουμε για να μας χορταίνει και να μας ταΐζει. Συμφωνεί. Από την άλλη την πλευρά, εδώ συμβολίζονται ζυμώσεις στη ζωή σας. Ζυμώσεις. Η ζωή σας ζυμώνεται, αγαπητοί μου. Λοιπόν, είστε όμως σε πάρα πολύ καλή πορεία. Το ψωμί, αυτό σας υποδηλώνει εδώ, πώς ζυμώνετε τη ζωή σας με στόχο να την κάνετε καλύτερη. Σαν να φτιάχνετε ένα υπέροχο καρβελάκι ψωμιού. Πάρα πολύ ωραία. Ψωμί, παιδιά μου. Και αυτό συμβολίζει κιόλας ότι η υπόθεση εδώ έχει πολύ ψωμί, που λέμε. Έτσι, λοιπόν, πολύ ψωμί. Πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Για να δούμε παρακάτω τι άλλο είδους πληροφορίες θα πάρουμε. Μισό λεπτό παρακαλώ. Οπ, εσείς μίλησες αμέσως. Okay. Ναι, θα γίνει ένα μπαμ σαν ξεκαθάρισμα και μετά ποιος σας πιάνει. Ποιος σας πιάνει, θα κάνετε την επανάστασή σας, γιατί θα ακούσετε την καρδιά σας, αγαπητοί μου. Λοιπόν, εδώ συγκεκριμένα αντιπροσωπεύεται το ζώδιο του κρυού. Το αφήνω εδώ. Και πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πούν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ αγαπημένοι. Μισό λεπτάκι παρακαλώ να δούμε τι μας προέκυψε από τους πολύ αγαπημένους. Όχι. Αλλά τι σημαίνει όχι? Όχι στο άγχος. Όχι στο να θεωρείτε ότι είστε θυματοποιημένος ή θυματοποιημένοι. Να ακούσετε την καρδιά σας. Τι θα σας ωφελήσει όταν σκάτε με αυτόν τον τρόπο? Πείτε μου εσείς, σε τι θα σας ωφελήσει? Θα τραβήξω κι άλλο ένα. Ορίστε, παιδιά μου. Νέα κατεύθυνση, αγαπητοί μου. Να, είναι και το ταξίδι, πιθανότατα, που κάποιοι ετοιμάζετε να κάνετε. Ίσως να φύγετε διαπαντός από τον χώρο που ζείτε και να πάτε κάπου αλλού, σε άλλη ήπειρο, σε άλλη χώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα. Και αυτό είναι που θα σας οδηγήσει εδώ, εδώ, αγαπητοί μου. Και αν πρόκειται για ερωτικό θέμα, κάποιος ή ταξιδεύει προς τα εσάς, εσείς πάτε σε εκείνον, για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε αυτό που θέλετε μεταξύ σας. Λοιπόν, θαύμα. Όχι όμως, προσέξτε, στο άγχος, όχι στο να καταστρέφετε τον εαυτό σας, όχι στο να θυματοποιήσετε. Ναι, στην αλλαγή κατεύθυνσης όμως. Σαφέστατα, γιατί θα σας φέρει εδώ. Πάρα πολύ ωραία τα νέα, αγαπητοί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς.
Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.